Εντυπωσιακή ήταν η άσκηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο του Βόλου, με το σενάριό της να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μερική εκένωση της παλιάς και της νέας πτέρυγας, καθώς και τον απεγκλωβισμό ασθενών, επισκεπτών αλλά και εργαζομένων που υποτίθεται ότι είχαν τραυματιστεί. Η άσκηση στο Αχιλοπούλιο σχεδιάστηκε από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας και το σενάριό της περιελάμβανε εκδήλωση σεισμού άνω των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εξαιτίας του σεισμού εκδηλώθηκε φωτιά στο λεβιτοστάσιο του νοσοκομείου και εγκλωβίστηκε κόσμος στα ασανσέρ και το υπόγειο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και το οποίο παρατηρείται να εξελίσσεται, και αυτό βλέπετε ότι δεν μας ενδιαφέρει να τρέχουμε την άσκηση αλλά να την πηγαίνουμε με όσο το δυνατόν πιο σταδιακά βήματα για να ελέγχουμε προβλήματα της λειτουργίας και να σημειώνουμε τα κενά και τις παραλήψεις, είναι να μπορέσει ο καθένας να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί και πώς πρέπει να λειτουργήσει σαν κρίκος μιας αλυσίδας διάσωσης σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, και να συνεργαστεί με τις καθήλυνα αρμόδιες διασωστικές υπηρεσίες όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ, Ελληνική αστυνομία, η πολιτική προστασία και ενδεχόμενα οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που, το οποίο παρατηρούμε σήμερα είναι το ότι το προσωπικό γενικά του νοσοκομείου του Βόλου βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση ετοιμότητας. Υπάρχουν σχέδια τα οποία ούτως ή άλλως περιγράφουν τις αρμοδιότητες και τους ρόλους, τις οποίες ο κάθε ένας από τους εργαζόμενους, από τη διοίκηση ξεκινώντας μέχρι τον οποιοδήποτε υπάλληλο του νοσοκομείου, είτε είναι ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό, πρέπει να ξέρει τι κάνει. Ομάδες νοσηλευτών μαζί με θελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης βοήθησαν στη μεταφορά των τραυματιών μακριά από το κτίριο. Μάλιστα, στην παλιά πτέρυγα του Αχιλοπουλίου είχαν στηθεί δύο μεγάλα ντίσκινα, τα οποία υποδέχθηκαν τους τραυματίες. Αυτό που έγινε σήμερα είναι το στάδιο πρώτο, η μερική εκένωση του νοσοκομείου λόγω σεισμού και λόγω πιθανής πυρκαγιάς. Είναι πολύ σημαντικό καθένας να ξέρει το ρόλο του, γιατί πότε θα έρθει αυτό το γεγονός δεν το γνωρίζει κανένας. Το υπόλοιπο σχέδιο θα εκπτυχθεί και θα διδαχθεί και περαιτέρω, και φιλοδοξώ μια φορά το χρόνο ανάλογη άσκηση να γίνει, γιατί το προσωπικό πρέπει να ξέρει να συνεργάζεται και μαζί με τις εθελοντικές ομάδες που βοηθάνε, με το Πυροσβεστικό Σώμα, με το ΕΚΑΒ. Στο τελικό στάδιο της άσκησης, τα ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα της πυροσβεστικής συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό εργαζομένου του νοσοκομείου που λόγω της φωτιάς είχε εγκλωβιστεί στην ταράτσα της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Κάθε άσκηση η οποία γίνεται έχει σκοπό, τίνει προς την καλύτερη, προς το καλύτερο πάντα, στην καλύτερη αποτελεσματικότητα σε κάθε ενδεχόμενο. Άλλωστε, μια άσκηση όταν γίνεται, σκοπός αυτής της ασκήσεως είναι να κάνουμε, να διορθώνουμε λάθη και παραλήψεις τα που θα συμβούν στην άσκηση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αξιολογήσουμε την ετοιμότητα του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων σε μια τέτοια κατάσταση, να δούμε πιθανόν ιδιαιτερότητες και να αναπροσαρμόσουμε τα επιχειρησιακά μας σχέδια και περιπτώσεις οι οποίες βοηθούν στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.